Μας, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγεία, η κυρία Χριστίνα Γιαννάκη, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Κυρία Γιαννάκη, καλησπέρα σα. Καλώ ορίσατε στο ΜΕΚΑ. Επειδή προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα, γνωρίζω ότι σήμερα έγινε μια μεγάλη άσκηση ετοιμότητα ε, από το νοσοκομείο Αμοχώστου. Ναι, ναι, Δεν κάνω λάθος. Ναι, Λοιπόν, πώ αντιδρούν οι υπηρεσίε υγεία σε, σε αυτή την άσκηση, ε, για να δούμε. Πώ ε, κύλησε και αυτή η διαδικασία σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν που καλησπέρα σε σα, mm -hmm. στου αγαπητού ε, τηλεθεατές σα, ε, το Υπουργείο Υγεία ήταν από την περασμένη εβδομάδα, πανέτοιμο, για να αντιμετωπίσει μαζί με μία επιτελική ομάδα η οποία ε, είναι στο Υπουργείο Υγείας για οποιαδήποτε θα προέκυπτε εάν είχαμε θετικά κρούσματα. Εξού και η σημερινή μεγάλη άσκηση που έγινε στο νοσοκομείο Αμοχώστου, η οποία στέφθηκε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι όπως την είχαμε διοργανώσει έτσι έγινε. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο Αμοχώστου έχει αποφασιστεί να είναι το νοσοκομείο αναφοράς mm -hmm. σε περίπτωση πολλών αύριο ή θετικών κρουσμάτων που μπορεί να προκύψουν. Το γυναικολογικό τμήμα και το παιδιατρικό στο σύνολο 28, 28 κρεβάτια θα είναι στη διάθεσή μας και αν χρειαστεί, εάν χρειαστεί το τονίζω, θα γίνει η εκένωση όλου του νοσοκομείου σύνολο 120 κλίνες. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή εμείς ε, θα το έχουμε επανδρομένο με γιατρούς, με νοσηλευτέ, με αναλώσιμα. Mm. Για ό,τι χρειαστεί, θα επανδρώνουμε αυτό το νοσοκομείο. Και φαντάζομαι για όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Για όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Των χρειάζεται. Των οποίων, ε, χρειάζεται. Έχουμε επάρκεια, έχαμε, επάρκεια. Έχουμε επάρκεια. Ε, περιμένουμε και κάποια άλλα αναλώσιμα τα οποία θα μας έρθουν εντό ωρών. Ε, το νοσοκομείο σήμερα όμως, αμυχό του, όλο το προσωπικό ήταν πανέτοιμο. Mm -hmm. Γύρω από αυτή την άσκηση δεν υπήρχε καμία απολύτως αντίδραση και όλα εκείλισαν ομαλά. Επίσης θα ήθελα να πω ότι όλα τα περιστατικά τα οποία προσήλθαν στο ΤΑΕΠ mm. του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας μετά από μία ιατρική αξιολόγηση, έχουμε παραπέμψει πάρα πολλά περιστατικά. Εννοείται, προς... με, εννοείται λόγω του προσωρινού ναι, κλεισίματο των του, μέτρων που έχουν ληφθεί. Όχι, των μέτρων που του έχουμε mm -hmm. ληφθεί. Διότι αυτή τη στιγμή η καρδιοχειρουργική, η αγκιοχειρουργική, η θωρακοχειρουργική κλινική βρισκόταν σε μία καραντίνα. Αλλά εμεί είχαμε και κάποια άλλα περιστατικά τα οποία προσήλθαν ε, σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο ε, Λευκοσία μέσω των mm -hmm. Και και για αυτά τα περιστατικά, εμεί τα διοχετεύσαμε μέσω τη διαδικασία που έχουμε στο τμήμα επιδοτούμενων ασθενών προ τον ιδιωτικό τομέα. Mm -hmm. Δηλαδή, σύνολο τα περιστατικά τα οποία βγήκαν προ τον ιδιωτικό τομέα σύνολο ήταν 60. Mm -hmm. Τρία μεγάλα νοσηλευτήρια τη πρωτεύουσα συνεργάστηκαν άψογα μαζί μα. Και ένα συνεργάστηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού. Από, από αυτά τα μέτρα δεν επηρεάστηκε ο τρόπος λειτουργίας των υπόλοιπων κλινικών του Γενικού Όχι, Νοσοκομείου Λευκοσίας. Δεν επηρεάστηκε, διότι είχαμε, είχαμε καλά οργανωθεί, είχαμε ένα συντονισμό ανάμεταξύ μας και το κάθε τι γινόταν με πλήρη συνεννόηση. Και όλα κατευθυνόντουσαν προ το Υπουργείο και από εκεί εμεί δίναμε τι κατευθυντήριε οδηγίε πώ θα πηγαίναν Ως, οι ασθενεί. Δηλαδή είχαμε ένα πάρα πάρα πολύ καλό συντονισμό. Και αυτό ο συντονισμό θα συνεχίσει. Ε, έχω φύγει πριν από λίγη ώρα από το Υπουργείο. Κάποιοι συνεργάτε mm. μου είναι εκεί για ό,τι τύχει. Μέχρι η ώρα, 7.30 τη νύχτα, είχαμε διοχετεύσει αρκετά περιστατικά προ τον ιδιωτικό τομέα. Ε, όλες οι κλινικές, και Όλα αυτά επίγοντα, έτσι, και όλα αυτά δηλαδή, επίγοντα δεν περιστατικά, διότι ήρθαν και κάποια εφράγματα τα οποία χρειαζόντουσαν αγκαιογραφίες, ένα μεγάλο ε, χειρουργείο ε, οξία κοιλία, για τα οποία εμεί αυτά λοιπόν, τα διοχετεύσαμε προ τον ιδιωτικό Και όλα τομέα. αυτά λόγω του περιστατικού με τον κορονοϊό ναι. όλοι ε, θα εξεταστούν κυρία Γιαννάκη, που εργάζονται στο Εχθές νοσοκομείο. Εξεταστήκαν δη... πάρα 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 πολλοί mm -hmm. ε, συνάδελφοι, ε, πάρα γιατρικό προσωπικό. Γιατροί, νοσηλευτέ, οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή με τον με το συνάδελφο. Εξετάστηκαν πάρα πολύ. Σήμερα τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Mm -hmm. Εμεί έχουμε μία θετική σκέψη. Είναι ασφαλέ αυτό το αποτέλεσμα, ή θα χρειαστεί και επιβεβαιωτική εξέταση σε όλου ε, πιστεύω αυτούς. ότι θα χρειαστεί μία επιβεβαιωτική mm -hmm. εξέταση. Αλλά αυτό το μήνυμα το οποίο εγώ θέλω να δώσω, κύριε Παυλίδη, είναι ότι το Υπουργείο Υγεία. Είναι πανέτοιμο mm -hmm. για οτιδήποτε χρειαστεί. Έχουμε έναν καλό συντονισμό ανάμεταξύ μας. Είμαστε όλοι μια αγροθιά για να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε δυσκολία βρεθεί στο δρόμο μας. Ναι, διότι... Δεν θέλουμε εμείς ούτε να υπάρχει πανικός, mm -hmm. ούτε να υπάρχει ασυνεννοησία. Μεταξύ των διαφόρων. Γι' αυτό όλοι μαζί είμαστε σαν μια γροθιά για να αντιμετωπίσουμε τα οποιοδήποτε προβλήματα προκύψουν. Φεύγοντας από εδώ, θα επιστρέψω στο Υπουργείο για ό,τι άλλο mm. χρειαστεί και θα συνεχίσει όλη η νύχτα που θα συντονίζουμε το οτιδήποτε. Βεβαίω, και αύριο πάλι η συνέχεια. Ναι, αντιλαμβανόμαστε όλη αυτή την αγωνία, κυρία Γιαννάκη, και όλων των λειτουργών υγείας βεβαίω που εργάζονται στο νοσοκομείο Λευκοσίας γιατί ο κορονοϊός ήρθε στην Κύπρο με τον χειρότερο τρόπο, σε έναν χώρο. Όμω που φιλοδοξούμε ότι ξέρουν πώ να τον αντιμετωπίσουν στο ναι. νοσοκομείο Λευκοσία. Ναι. Ναι. Αλλά έχουμε πάρει και πάρα πολλά μέτρα. Έχουν γίνει διάφορε απολυμάσει μέσα σε όλο το νοσοκομείο. Έχουμε ένα πλήρη συντονισμό, τα τμήματα αναμεταξύ του. Όλοι ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμοι. Σήμερα ακολουθούσαν ε, όλε τι οδηγίε. Ε, ε, ένα ε, ένα τελευταίο ερώτημα. Κάποιοι ε, που μπορεί να θεωρούνται ύποπτοι, γιατί ήταν στο στενό περίγυρο του 64χρονου καρδιοχειρουργού. Είναι σε αυτοπεριορισμό, είναι σε καραντίνα, διότι θεωρούν. Αυτή τη θεωρούν... στιγμή νομίζω ότι είναι σε έναν αυτοπεριορισμό. Ε, η, 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 η πολύ στενή ναι, ναι, ναι. που είναι δίπλα του. Μάλιστα. Κάτι άλλο δεν έχουμε να πούμε επί του συγκεκριμένου θέματο. Εμεί έχουμε μία στόχο προσήλωση στο δικό μα στόχο. Μάλιστα. Για οτιδήποτε συμβεί, εμεί θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Κυρία Γιαννάκη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σα. Καλή Εσείς. συνέχεια. Είμαστε καλά. Όπως έχουμε...